ένταση, γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες πριν από λίγο Λίνα εδώ στη Νέα Δευτεριστώ Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση με ομιλητές τον Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Μάρτα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο με θέμα το αγροτικό. Αγρότες από τα μπλόκα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εισέβαλαν στην αίθουσα, είχαν προσκληθεί όπως λένε στην εκδήλωση και φωνάζοντας ζήτησαν να ματαιωθεί η εκδήλωση αφού όπως είπαν. Εκδήλωση για τους αγρότες χωρίς τους αγρότες δεν γίνεται και οι αγρότες δεν θα συζητήσουν όπως είπαν με μέλη της κυβέρνησης χωρίς πριν από όλα να αποσυρθεί το προσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό στο σύνολό τους. Ζήτησαν μάλιστα να ανακληθούν οι δηλώσεις περί συμμετοχής ακροδεξιών και αναρχικών στις τάξεις των αγροτών με αφορμή τα επεισόδια στην Αγρότικα και μάλιστα χαρακτήρισαν την προσπάθεια για συζήτηση θρασίτατη και προκλητική. Τα πνεύματα οξύνθηκαν κάποια στιγμή και πιάστηκαν στα χέρια αγρότες με παριστάμενους εδώ που ήθελαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν, οι αγρότες αποχώρησαν και επέστρεψαν στα μπλόκα, όπου όπως λένε θα σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους. Στα Μάργαρα σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών από τις 4 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, έχοντας μάλιστα το πλευρό τους και οι ιδιοκτήτες φορτηγών και ταξί που πήγαν σήμερα εκεί για να τους συμπαρασταθούν. Ενώ από αύριο λένε ότι θα κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τον αγώνα τους, αφού υπάρχουν εισηγήσεις ακόμα και για επαόριστον αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Πάμε να δούμε τι έγινε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο στη Νέα Ρεδεστό Θεσσαλονίκη. Τι λένε οι κύριοι Μάρδας και Φάμελος, όπως επίσης και ποια είναι η θέση των αγροτών. Σήμερα, κακώς ήρθατε εδώ για αυτά τα θέματα, τα οποία υπάρχει ένας διάλογος σε κεντρικό επίπεδο. Εάν υπάρξει, αν αποφασίσουμε, προς τη στιγμή υπάρχει αυτή η απόφαση των μπλόκων, δεν συζητάμε να πάρω πίσω. Άρα λοιπόν, κακώς ήρθατε και θεωρούμε την ενέργειά σας φρασίδατη και προκλητική. Δεν θα καθίσουμε να συζητήσουμε σε μια συγκέντρωση που την προκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ και απ' έξω έχει τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται διάλογος με το ΣΥΡΙΖΑ και με τα ΜΑΤ. Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες, λοιπόν πρέπει να επιβιώσουμε. Τίθεται θέμα σε εμάς πλέον μη επιβίωσης, έχει πέσει τα φόπλακα επάνω μας. Είμαστε κάθετοι, κλιμακώνουμε, ενισχύουμε τα μπλόκα και είμαστε εδώ παρόν και περιμένουμε την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση είχαμε πληροφορίες ότι θα μιλήσουν για τους συνεταιρισμούς. Εμείς θεωρούμε ότι αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι, δεν έχουν κανένα μέλλον ως ύπαρξη, δεν μπορούν να μιλήσουν για συνεταιρισμούς. Δεν πρέπει να διακόπτεται αυτή η προσπάθεια του διαλόγου και μας προβληματίζει ιδιαίτερα το ότι υποψήφοι βουλευτές άλλων κομμάτων και αγροτοσυνδικαλιστές προσπάθησαν να σταματήσουν τη συζήτηση. Εμείς βέβαια δώσαμε τη δυνατότητα να γίνουν ερωτήσεις ακόμα και πριν γίνουν οι τοποθετήσεις και συνεχίζουμε κανονικά την εκδήλωση, διότι πράγματι πρέπει να υπάρχει βιώσιμο αγροτικό εισόδημα και πρέπει να υπάρχει και ένα δίκαιο ασφαλιστικό για όλους τους Έλληνες και βέβαια για τους αγρότες. Νομίζω είναι λίγο προσχηματική η συγκεκριμένη θέση. Με την έννοια ότι ελάτε και με τις θέσεις σας εκ των πραγμάτων θα αποσυρθεί. Αν έχετε κάποιες βελτιωτικές προσεγγίσεις στο όλο θέμα.
Δηλαδή, όταν ακούγεται ότι κάτι να αρχίσει από μηδενική βάση, όταν μπαίνει σε ένα διάλογο και θέτει 10 θέματα που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, εκ των πραγμάτων αρχίσει από μηδενική βάση. Αν βέβαια αυτά τα οποία προτείνει, επαναλαμβάνω, μπορεί να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα των αγροτών.